Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά. Εντάξει, να έρθουμε από εδώ μισό λεπτό. Για να σας πει ακόμη. Είναι τα ζητήματά μας, τα οποία θα αντίγραφω σε εσάς. Ένα το ίδιο πάει και στον Πρωθυπουργό σήμερα, σε λίγο είναι στο Μαξίμου. Θέλουμε και από εσάς τη στήριξή σας. Βιώνουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις με τα μέτρα τα εδώ και 15 μέρες. Ερχόμαστε σε ρήξη με τους πελάτες μας και διαχωρίζουμε εμβολιασμένους και μη. Με συνέπεια να έχουμε πολύ μεγάλη πτώση του τζίρου, να μην είμαστε βιώσιμοι. Και βλέπουμε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα μπορεί να έχουν και πολλές εργατικές θέσεις πανελλαδικά. Γι' αυτό κάνουμε όλη αυτή την κίνηση να αποφύγουμε τις απολύσεις και να μπορέσουμε να στηριχτούμε. Εγώ να ξέρετε ότι σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν πρώην ημερησίας διατάξεως θα διαβάσω το ψήφισμά σας, το οποίο θα προτείνω να στηρίξει το Δημοτικό Συμβούλιο με μία απόφασή του, ότι δηλαδή είναι μαζί σας. Βέβαια, πάντα έχοντας υπόψη και την αυξημένη ευθύνη που έχουμε πάνω στο θέμα της στήρησης των υγειονομικών μέτρων και να συμβάλλουμε ο καθένας μας από τον τομέα του και από τον φορέα που εκπροσωπεί στην επιχείρησή του, στο σπίτι του και σε όλες τις κοινωνικές του δράσεις στην προστασία την περαιτέρω διασπορά του κορονοϊού. Πιστεύω ότι δεν ξέρω βέβαια σε τι επαφές έχετε έρθει σε επίπεδο Υπουργείων, γιατί η κυβέρνηση είναι αυτή και μέσα προφανώς και από άλλες, από άλλους από φορείς και έτσι υπάρχει μια ομάδα που αποφασίζει πάντα για την επιβολή των μέτρων. Τι επαφές έχετε κάνει, δεν ξέρω, πού βρίσκεστε, ούτως ώστε να μπορέσουμε και να πούμε ότι έχουμε την κατάσταση υπό έλεγχο, διότι πραγματικά να ενισχύει πάρα πολύ η εξάπλωση, όπως επίσης και το κίνημα έτσι, και όλη αυτή η τάση των αρνητών των εμβολίων. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας ενισχύουν, πρέπει να είμαστε υπέρ της προστασίας της υγείας και υπέρ του εμβολιασμού. Απ' την άλλη όμως δεν πρέπει οι επιχειρήσεις, οι οποίες ματώνουν καθημερινά σε πολύ δύσκολες περιόδους, και οι οποίες σημειωτέων έχουν βιώσει τα προηγούμενα lockdown, δηλαδή δεν ερχόμαστε από μια πολύ καλή περίοδο και να πούμε ότι τώρα επιβάλαμε κάποια μέτρα, δεν πρέπει οι επιχειρήσεις να τραβήξουν το δυσβάστακτο αυτό οικονομικό βάρος. Πιστεύω δηλαδή ότι σε ένα επίπεδο κεντρικό και σε μια πολύ καλή συνεννόηση ενδεχομένως θα βρεθούν λύσεις οι οποίες και εσάς θα σας ανακουφίσουν. Και παράλληλα θα υπάρχουν και με τον κύριο Κορδοφόρο, απευθείας με τον κύριο Στέκουρα. Αυτή τη στιγμή είναι στο Μαξίμου και δεν είναι αυτό. Είναι πανελλαδική η κοινοποίησή μας. Προσπαθούμε να πιστεύουμε ότι μπορεί να μας στηρίξουν με δυσκολία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε βιώσιμοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Ζούμε κάθε μέρα με το φόβο. Δυσβάστακτα τα πρόστιμα. Τα οποία μου επιτρέψουν να πρέπει να βαρύνουν περισσότερο τον πολίτη παρά την επιχείρηση. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω μπορεί να υλοποιηθεί. Το έχει γίνει. Καλούμαστε εμείς να πληρώσουμε το πρόστιμο. Να είναι υπεύθυνος ο πολίτης. Γιατί ο πολίτης δεν έχει κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Να είναι υπεύθυνος. Εδώ σε μιλάνε εκπρόσωποι του ξένου ζέτη που είμαστε όλοι εμβολιασμένοι. Όλοι είμαστε πολιτικοί. Τσακωνόμαστε με τους πελάτες. Μας βρίζουν. Είναι πολύ. Είναι τρελό αυτό που βλέπω. Ζούμε γενικώ πάρα πολλέ δύσκολε καταστάσει και είναι δύσκολη και η διαχείρισή του. Εγώ πιστεύω ότι μπορούν να βρεθούν λύσει οι οποίε θα σα ελαφρύνουν. Είμαι βέβαιο ότι μπορεί να βρεθούν. Δεν έχει κανείς κανένα μαγικό ραβδί. Τα πράγματα δεν ξέρουμε πώς εξελίσσονται. Βλέπετε ότι έχουμε και μια συνεχή αύξηση των κρουσμάτων. Ευτυχώς στα μέλη μας εδώ στη Χαλκίδα
και σε όλο το Δήμο, αν λάβουμε υπόψη τα πληθυσμιακά μας κριτήρια και το πόσο κοντά είμαστε στην Αττική, είμαστε καλά, καταλαβαίνετε πως το λέω το καλά, όχι ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Να ξέρετε ότι είμαστε μαζί σας και σε όποιο επίπεδο επιθυμείτε και συνεννόησης και με τους φορείς και με τα υπουργεία, να σας στηρίξουμε, γιατί εσείς, εκτός του ότι είστε αναπόσπαστο τμήμα της οικονομικής αλυσίδας μέσα στο Δήμο, είστε ουσιαστικά και πρεσβευτές της τουριστικής μας προβολής και του τουριστικού ενδιαφέροντος που μπορεί να προσκαλέσει τον κόσμο για να έρθει να επισκεφτεί το Δήμο μας. Είστε αυτή η εστίαση η οποία έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το επίπεδο της παροχής υπηρεσιών σας στο Δήμο Χαλκιδαίων τα τελευταία χρόνια έχει εκτοξευτεί και το ξέρουμε όλοι που ταξιδεύουμε και σε άλλες περιοχές, και είναι κρίμα αυτή η προσπάθεια που έχετε κάνει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια να μην βρει ανταπόκριση. Πιστεύω ότι, ευελπιστώ δηλαδή, ότι θα σας ακούσουν, και αν όχι όλα, γιατί δεν ξέρω αν μπορούν να υλοποιηθούν όλα, να σας προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα σας ανακουφίσουν οικονομικά να μπορείτε κι εσείς να στηρίξετε τις επιχειρήσεις σας. Να ξέρετε, είμαστε μαζί σας, έχουμε δημοτικό συμβούλιο. Το θέμα θα έρθει προημερησίας διατάξεως και θα αναγνωστεί το ψήφισμά σας, και με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα δηλώσουμε ακριβώς, θα είναι η πρόταση μου να δηλώσουμε αυτό ακριβώς, τη στήριξή μας στις θέσεις σας. Και είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.